Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, αλλά θα μου επιτρέψετε σαν δάσκαλος ή σαν δασκάλα να εκφράσω τη χαρά μου που με παρουσιάζει απόψε σε εσάς η Μαρία Εγκασούκα, μια από τις αγαπημένες μου φοιτήτριες, και να ξέρετε, να δηλώσω ότι σαν δάσκαλος αισθάνομαι μεγαλύτερη περηφάνεια για τα παιδιά που βγαίνουν μπροστά από μένα και τραβάνε ένα δρόμο δυναμικό, ανοίγοντας την κοινωνία σε καλύτερες προοπτικές, παρά για ό,τι έχει αφήσει παρακαταθήκη στο γράψιμό της. Με τη Σούλα την Παναρέτου είχα την τύχη να γνωριστώ από τη δεκαετία του 80 και πιο μπροστά ίσως, αλλά μετά μας συνέδεσε περισσότερο η ένταξή μας στο γυναικείο κίνημα. Εγώ ήμουν βέβαια από το 70, δεκαετία του 70, στο Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όπου και η Σούλα ήρθε το 1989 και έφτασε στις ανώτατες βαθμίδες του Συνδέσμου, γινόμενη και πρόεδρος αυτού. Με συνδέει με τη Σούλα μια πάρα πολύ ζεστή φιλία, μέσα από κοινές αξίες, μέσα από κοινούς αγώνες και μέσα από κοινούς προβληματισμούς. Η Σούλα ήταν ένας άνθρωπος που εντάχθηκε, όπως είπε και η Μαρία Εγκασούκα και άλλοι, στο γυναικείο κίνημα μέσα από μια προσπάθεια διεύρυνσης της αριστερής ιδεολογίας, γιατί πίστευε το ΚΚΕ ότι δεν χρειάζεται το γυναικείο κίνημα σαν αυτόνομο, αλλά γιατί τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αρκετά μέχρι σήμερα. Και αυτό το πράγμα, πιστέψτε με, και σε άλλη περίπτωση το είχε διατυπώσει στέλεχος του κόμματος αυτού, ενώ βλέπετε ότι το γυναικείο κίνημα διαπερνά τις ιδεολογίες. Βέβαια, ξεκινάει όπως όλοι οι αγώνες για την απελευθέρωση και για τα δικαιώματα του ανθρώπου από την αριστερή ιδεολογία. Μια ιδεολογία ριζοσπαστική, που ανέτρεψε κατεστημένες αντιλήψεις, έδωσε μάχες, έδωσε αγώνες, μάτωσε, τυραννίστηκε στα Ξερονήσια και αλλού, και όμως έφτασε να αναγνωριστεί και να παραδεχτούν ακόμα και αστικές ιδεολογίες τις βασικές αξίες της, γιατί δεν θα πρέπει να θεωρούμε σήμερα ότι το γυναικείο κίνημα είναι μόνο υπόθεση της αριστεράς. Όχι. Έχουμε συμπορευτεί σε αυτό με γυναίκες που, επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να αναφέρω, όχι αυτές που φύγανε, όχι μόνο της αριστεράς όπως η αείμνηστη Κέτη Κωσταβάρα, αλλά και η Αγγέλα Φραντζισκάκη Νταϊφά. Μεγάλες προσωπικότητες που συμπορευτήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα, σε κοινούς αγώνες, και θεωρώ τιμή μου ειλικρινά που μπόρεσα έστω για λίγο να προσφέρω κι εγώ μέσα από τη δράση μου και μέσα από τον επιστημονικό μου λόγο, ένα λόγο που πραγματικά, είτε το θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, ήταν αποδιωγμένος από το Πανεπιστήμιο. Με τη Σούλα την Παναρέτου είπε για ήδη την αρθρογραφία της σε θέματα τα οποία απασχολούσαν τον άνθρωπο, θέματα εργασιακά, ανεργία των γυναικών, σεξουαλική παρενόχληση, ένταξη στις, με συγχωρείτε, ανεργία, βοήθεια στη μητέρα και σε πάρα πολλά άλλα θέματα, αλλά όχι όμως μόνο εργασιακά. Ξεπέρασε αυτά τα θέματα και στάθηκε και σε θέματα τα οποία έχουν τη διεθνή διάσταση της γυναίκας, δηλαδή της γυναίκας που είναι σήμερα της γυναίκας του τρίτου κόσμου ή της γυναίκας που είναι στις χώρες τις μουσουλμανικές, γιατί καταδίκαζε το ρατσισμό με κάθε δύναμη, με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Για να πω τι έχει γράψει η Σούλα η Παναρέτου ή πόσα πράγματα μοιραστήκαμε όταν βρισκόμασταν σε συνέδρια ή ακόμα εντός και εκτός Ελλάδος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως η ουσία είναι ότι ήταν μια προσωπικότητα που, όπως αναφέρθηκε, αγαπήθηκε από πάρα πολλούς. Γιατί ήταν άνθρωπος που δεν είχε την ιδεολογία ταμπού για να ενώνει, αλλά είχε την ιδεολογία για να συνέχει. Κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε.
Βέβαια, σου λέει Παναρέτου θα μπορούσε να ζει ακόμα, γιατί ήταν πολύ δυναμική προσωπικότητα, είχε μια υγεία μυαλού και δύναμη ψυχής που ξεπερνάει τα φυσικά όρια. Όμως βλέπετε, δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει η ζωή μας. Όμως το έργο μας και η παρακαταθήκη μας, όσον από τις γυναίκες αξιώθηκαν να φτάσουν σε ένα επίπεδο αναγνώρισης, όπως αυτό της Σούλας Παναρέτου, είναι ένα μεγάλο γεγονός, μια μεγάλη τύχη στον άνθρωπο, και η Σούλα Παναρέτου έφτασε ένα χέρι αυτής της ευγνωμοσύνης και της εκτίμησης όλων, κάτι που δύσκολα, ειλικρινά, αναγνωρίζεται στην εποχή μας, αλλά και παλαιότερα. Εκείνο που θα ήθελα να σταθώ είναι σήμερα. Ο λόγος της Παναρέτου, όπως αναφέρθηκε και από την πρώτη συγκίτρια που αναφέρθηκε σε αυτό, να πούμε, έχει κάποια επικαιρότητα σήμερα. Ας μην ξεχνάμε σήμερα που βρισκόμαστε. Όχι που βρισκόμαστε εμείς που προβληματιζόμαστε μέσα από κάποιες ιδεολογικές αξίες. Να δούμε που βρισκόμαστε σαν κόσμος, σαν κοινωνίες, σαν άνθρωποι με διαφορετικές οικονομικές και ταξικές προελεύσεις, και να δούμε μπορεί ο λόγος της Παναρέτου ή όχι της Παναρέτου, όπως διαμορφώθηκε, σε ένα σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα να έχει λόγο. Εγώ νομίζω, όσο και αν ξέρω πόσο υποβαθμισμένο ή πόσα προβλήματα έχει το σημερινό γυναικείο κίνημα, να σας πω ότι το γυναικείο κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο συνέχει τις αξίες του ανθρώπου, διαπερνά τις ιδεολογίες, και ακόμα ο ρόλος του σήμερα είναι ίσως πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Γιατί ο λόγος του είναι οικουμενικός. Η ιδεολογία του είναι οικουμενική. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Εξ αρχής, εάν σταθούμε στα δικαιώματα του ανθρώπου, και το λέω και το τονίζω αυτό, από την πρώτη οικουμενική διακήρυξη που μίλησε για οικουμενική διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι δικαιώματα δυτικού και ανατολικού τύπου ή μουσουλμανικού τύπου, όπως δυστυχώς προσπαθείτε τώρα να περάσει. Και το λέω αυτό γιατί ακούγεται και από επιστήμονες ότι, ξέρετε, έχουμε διαφορετικά δικαιώματα του ανθρώπου στο δυτικό κόσμο και διαφορετικά δικαιώματα στο μουσουλμανικό. Όχι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά. Και είναι οικουμενικά για όλους. Εάν σταθούμε στους μεγάλους σταθμούς, η οικουμενική διακήρυξη του ανθρώπου, τα δικαιώματα μετά στα δύο σύμφωνα, την περίφημη Σεντάου, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της γυναίκας, που είναι το Ευαγγέλιο της γυναίκας, και ακόμα με τη βοήθεια του ΟΗΕ φτάσαμε στην παγκόσμια διάσκεψη του Πεκίνου και στις υπεκείνου του Plus N, όπως το λέμε, που είναι πραγματικά οι βάσεις για τη δράση του γυναικείου κινήματος. Δράση που αγκαλιάζει όχι μόνο την Ευρωπαία. Γιατί πράγματι, παρά τις κρίσεις και παρά όλα αυτά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η γυναίκα στις δυτικές ανεπτυγμένες κοινωνίες δεν υφίσταται η πατριαρχία. Η πατριαρχία που νομίζουμε ότι είναι, έχει τη μορφή μιας σεξουαλικής εκμετάλλευσης της γυναίκας, στην οποία δυστυχώς δεν είναι η πατριαρχία, αλλά οι δομές της κοινωνίας που πρέπει να αλλάξουν. Γιατί η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ως ανθρώπου, όχι ως γυναίκας ή όχι, παίζουν τη μεγαλύτερη αξία. Όμως, το φεμινιστικό κίνημα, και αυτή είναι η μεγάλη του αξία, αγκαλιάζει όλες τις γυναίκες. Σας θυμίζω και πάλι τη Σεντάου και τις διασκέψεις του Πεκίνου. Ήταν εκείνες που άνοιξαν το δρόμο για να περάσει η φεμινιστική σκέψη στις χώρες του μουσουλμανικού κόσμου. Έχουμε μια περίοδο της περίφημης Αραβικής Άνοιξης, η οποία βρέθηκε να είναι σήμερα όχι μόνο η Αραβική Άνοιξη, αλλά ο Αραβικός χειμώνας ή το Αραβικό, όπως θέλετε να το πείτε.
Και αυτό δεν έχω το χρόνο, ούτε άλλωστε είναι κατάλληλη στιγμή, απλά επειδή είναι μέσα στη σκέψη της, της Παναρέτου, της Σούλας, μέσα στην ιδεολογία της, μέσα στην ψυχική της διάθεση, πρέπει να σας το πω. Στο μουσουλμανικό κόσμο έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη οπισθοχώρηση και στα δικαιώματα και σε κάτι που είχε φανεί ότι θα αρχίσει κάτι να αλλάζει. Και το βλέπουμε στην τρομοκρατία, στην επικράτηση του φονταμενταλισμού, σε άγριες καταστάσεις που περνάνε όχι μόνο στις χώρες τις μουσουλμανικές, όχι, περνάνε και στη Δύση. Μέχρι τώρα το γυναικείο κίνημα, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει να το υπηρετήσουμε, είναι ένα κίνημα που ξεπερνάει ιδεολογίες, ξεπερνάει κοινωνικές τάξεις, ξεπερνάει σύνορα, ξεπερνάει όλα. Μόνο έχει πάρα πολλούς εχθρούς. Πάρα πολλούς εχθρούς που δεν μπορώ τώρα να σας πω. Και είναι ανάγκη να τους ξεπεράσουμε. Να σταθούμε στις γυναίκες αυτές, οι οποίες δεν είναι μόνο στις μουσουλμανικές χώρες, είναι δίπλα μας. Και να δούμε ακόμα ότι μέσα από μια προσπάθεια δήθεν καταπολέμησης της τρομοκρατίας, βρίσκουμε θύματα τους ανθρώπους του μουσουλμανικού κόσμου και τις γυναίκες. Πρέπει να σταθούμε κοντά τους, αλλά μέσα σε μια προσπάθεια που να στηρίζεται σε αυτό που λέμε οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων, δικαιώματα γυναικών, δικαιώματα κατά της βίας. Τα μέσα, τα θεσμικά υπάρχουν. Αν το δει κανείς, θα δει ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο διατάξεων, οι οποίες δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Αυτό το θέμα του πισωγυρίσματος των αξιών κινδυνεύει να μολύνει και το δικό μας πολιτισμό. Και το βλέπουμε αυτό στις πολύ ακραίες ιδεολογίες που υποστηρίζουν το ρατσισμό, υποστηρίζουν την ξενοφοβία και στρέφονται με πάρα πολύ μίσος εναντίον όλων όσων βρίσκονται δίπλα, ακόμα και των γυναικών. Βλέπετε και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι πολιτικές ιδεολογίες και στις μάχες του χρησιμοποιούν τα πιο απίθανα θέματα για να στηρίξουν τη βία και την ιδεολογία τους. Η Λεπέν, για παράδειγμα, μια πολύ αντιφεμινίστρια, βρίσκει τώρα ότι οι βιασμοί και η τρομοκρατία που υπάρχει στο δυτικό κόσμο από μουσουλμάνους που ζουν είναι κάτι που οφείλεται στην φιλοσοφία του τη θρησκευτική, και γι' αυτό στρέφει τις γυναίκες ακόμα και τον κόσμο σε αυταρχικές και ναζιστικές, θα το λέγαμε, ιδεολογίες. Δηλαδή πρέπει να μην είμαστε αφελείς, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να νομίζω ότι προσβάλλω κανέναν, την ανάγκη να δούμε πράγματι τους κινδύνους που υπάρχουν σε αυτή την εποχή και ακόμα να σταθούμε σε αυτή την ιδεολογία του φεμινισμού που έχει τις ρίζες της στην αριστερά, αναμφισβήτητα τις έχει, όμως αγκάλιασε και άλλες ιδεολογίες, και αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι αξίες του ανθρώπου, οι αξίες της αξιοπρέπειας και κάθε άλλου μέσου που να δείχνει ότι η οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν να σπάσει. Ένα πολύ μεγάλο ευτυχές γεγονός, όπως τουλάχιστον το χαρακτήρισα, είναι η βράβευση με το βραβείο Ζαχάροφ του 2016 στις δύο ακτιβίστριες από την Αφρική. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο. Όπως το γράφω σε ένα άρθρο μου, είναι μια παρότρυση για εγρήγορση, μια συνείδηση που να φέρει ξανά τον άνθρωπο. Γι' αυτό δουλέψτε για τη γυναικεία ιδεολογία. Δουλέψτε για τις αξίες της Σούλας της Παναρέτου. Δουλέψτε για τις αξίες των αγώνων των γυναικών που λιδωρήθηκαν και ακόμα λιδωρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ακόμα να έχετε υπόψη σας
ότι παλιότερα και εγώ πρώτη από όλους είχα γράψει ένα βιβλίο για τη δικαίωμα και τις ποσοστώσεις, η συνταγματικότητα των ποσοστώσεων. Έχει περάσει αυτή η εποχή για τη Δύση. Και ξέρετε γιατί έχει περάσει? Γιατί από τότε που γράφτηκε και από τότε που ξεκίνησε το θέμα των ποσοστώσεων, δεκαετία του 90, έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα. Και ακόμα πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα η πολιτική δεν παίζεται τόσο μέσα στα κόμματα και μέσα στα κέντρα αποφάσεων. Παίζεται απ' έξω και επιβάλλεται. Ανάγκη βέβαια να μετέχουμε στα πολιτικά κόμματα και στις ιδεολογίες. Άμεση ανάγκη. Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι το γυναικείο κίνημα ξεπερνάει τις ιδεολογίες. Το γυναικείο κίνημα είναι ο αγώνας του ανθρώπου για τον άνθρωπο, ο αγώνας για την αξιοπρέπεια των γυναικών και όπως γράφουν, όχι εγώ, οι παγκόσμιες διασκέψεις για τον πολιτισμό και για την ειρήνη και για την ανάπτυξη, η θέση της γυναίκας είναι μοναδική και πρέπει να προσεχθεί και θεωρείται ως ο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Προσέξτε, είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα, ξεφεύγουν από τις δυνάμεις μας και οι δυνάμεις μας είναι αποδυναμωμένες. Να το ξέρουμε αυτό, να έχουμε συνείδηση. Λυπάμαι πάρα πολύ για τη συγκίνηση που έχω, αλλά πράγματι αυτά που μας συνέδεσαν με τη Σούλα και όταν ακόμα μιλάγαμε οι δυο μας και τότε μας φέρνανε συγκίνηση για τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ.